Θυμάστε όλοι το 2019 το Σεπτέμβριο, όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την απολιγνητοποίηση. Είχε ξεσηκωθεί η περιοχή μας. Φυσικά θα θυμάστε ότι εδώ παρουσία του είχα πει ότι εγώ προσωπικά ένιωσα μια λύτρωση για αυτό που μελιγενέστε, αλλά μια τεράστια ανησυχία για το αν θα υπάρχει μηχανισμός και αν θα υπάρχουν κεφάλαια τα οποία θα στηρίξουν όλο αυτό το τεράστιο, το πρωτόγνωρο εγχείρημα για την περιοχή μας. Σήμερα λοιπόν, 2,5 χρόνια μετά από εκείνη την ανακοίνωση, στην σημερινή αυτή ημερίδα που θα τοποθετηθώ, θα πω τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα. Έχουμε βασικά το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, το οποίο έχουμε τον πρόδρομο, αν θέλετε, της μεταβλητικής αυτής περίοδου. Έχουμε το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Έχουμε την νομοθεσία, η οποία καταρτίστηκε από τρεις νόμους που πέρασαν διαδοχικά στη Βουλή τον τελευταίο καιρό. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι στρατηγικές επενδύσεις και όλος ο μηχανισμός του ΔΑΜ που περιλαμβάνει και την μετάβαση ΑΕ για την αποκατάσταση των εδαφών και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πολύ καλή πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Περιφερειάρχης εδώ για να δεχθούμε τους επενδυτές. Άρα λοιπόν έχουμε βρει 8 χώρους που κρίθηκαν με την κατάλληλη βαθμολογία για να υποδεχθούν τους επενδυτές. Και θα κάνω και μια αναφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, που πραγματικά εγώ έχω εντυπωσιαστεί, γιατί λέω ότι όποια πέτρα και να σηκώσει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεις από κάτω τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.